φαντάζομαι, κύριε Παντελή Καμπαξή και κύριε Σπύρο Καμπαξή, καλημέρα και στους δυο σας, ότι είναι πραγματικός άθλος το να μπει σε αυτή τη διαδικασία 70 χιλιόμετρα, να ξεκινήσεις από τη Φεστό και να φτάσεις στη Γνωσό. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από εμάς. Λοιπόν, κύριε Παντελή, που είσαστε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμου, να ξεκινήσω από εσάς με δύο κουβέντες. Ναι. Ήθελα, παρακαλώ, πριν ξεκινήσω με τον αδελφό μου τον Παντελή και πρόεδρο του Συλλόγου, να μεταφέρουμε από το Σύλλογό μας, τα μέλη μας, τους αθλητές, τους προπονητές μας, τα θερμά συλληπιτήριά μας στο ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μας, Χαράλα Μποσαλούστρο, για το θάνατο της συζύγου του. Σήμερα έξω από μας είναι η κυρία. Ευχόμαστε στην οικογένεια να το ξεπεράσει γρήγορα και να είναι όλοι καλά. Θερμά συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια του ανθρώπου αυτού. Πάμε να ακούσουμε για το μινωικό άθλο. Ο μινωικός άθλος ξεκίνησε το 1992, έγινε η πρώτη φορά, με στόχο σκοπό να ενώσει τα δύο παλάτια, το παλάτι της Φεστού και το παλάτι της Γνωσού, με απόσταση 70 χιλιόμετρων. Και εμένα, με μια διακοπή που έγινε από το 2001 μέχρι το 2007 που δεν είχε γίνει, από το 2007 μέχρι και σήμερα γίνεται κάθε χρόνο. Εκτός από το 2020 που ήταν η πανδημία και έγινε σαν βήτρου αλαγώνας, όποιος δηλαδή έτρεχε 70 χιλιόμετρα απόσταση μόνος του. Χωρίς. Ξεκίνησε, λέτε, με κύριε Παντελή το 1982, ναι. 92, ναι. Μάλιστα. Και εκτός από αυτές τις περιόδους γίνεται κάθε χρόνο. Μιλάτε για διεθνή αγώνα υπεραπόστασης. Διεθνή, ναι. Σημαίνει ότι παίρνουν μέρος μεγάλα ονόματα, ε? Μεγάλα ονόματα του χώρου, έχουν πέρασει αρκετοί μεγάλοι αθλητές από αυτόν τον αγώνα, και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Με κορύφωμα το 2017 που είχε έρθει παγκόσμιος πρωταθλητής ο Ντάνιελ Ράλεκ, ένας Τσέχος αθλητής, πολύ καλός φίλος και γνωστός στους διεθνείς αγώνες υπεραπόστασης, είχε λάβει μέρος και πολλοί αθλητές από Τσεχία που μας τιμάνε σχεδόν κάθε χρόνο και έρχονται και τρέχουν αυτόν τον αγώνα, που για αυτούς η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του αθλητισμού, η κοιτίδα του πολιτισμού. Για όλους τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα, πολλοί ή όταν πηγαίνουμε και τρέχουμε και εμείς αγώνες, όταν μας καλούν να πατρέξουμε σε διεθνείς αγώνες, κάνουν αναφορά στην Ελλάδα. Οπότε για αυτούς είναι μεγάλη τιμή το να έρθουν να τρέξουν, πόσο μάλλον στην Κρήτη, στο μινωικό πολιτισμό. Στην Κρήτη που έβγαλε το μινωικό πολιτισμό. Λέτε, εσείς ξεκίνησε με σκοπό να ενώσει τις δύο αρχαιολογικές περιοχές, την Φεστό και την Κνωσό. Έρχομαι σε εσάς. Τα δύο μεγάλα μινωικά παλάτια, όπως και εντάξει, έχουμε τα Μάγια, έχουμε και τη Ζάκρο, έχουμε. Όλη η Κρήτη είναι ένας κοιτίδα πολιτισμού. Απλά. Πιο σύντομη διαδρομή, τέλος πάντων, πιο σημαντικά παλάτια είναι η Φεστό και η Γνωσό, γι' αυτό. Κάθε χρόνο, δηλαδή, η ίδια απόσταση, γίνεται η ίδια διαδρομή, ναι. Με κύριε Παντελή. Η ίδια διαδρομή και απλά τα τελευταία χρόνια προσθέσαμε, τα τελευταία πενταετία, εξαετία, προσθέσαμε και τις Δαφνές. Δηλαδή, περνάει και ο αγώνας, ξεκινάει από τη Φεστό, περνάει η Άγιοι 10, ανεβαίνει μετά τις ανηφόρες, όλες τις ανηφόρες μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Από την Αγία Βαρβάρα μετά πιάνει Αυγενική, Βενεράτο, Δαφνές, βγαίνει στη Σταυρακιανή Καμάρα και πορεία κατέβησε προς Ηράκλειο. Περνάμε από Γιώφυρο, 62 Μαρτύρων, Πλαστήρα, Κνωσού και τερματισμό στις αρχαιότητες Κνωσού. Μάλιστα. Κύριε Σπύρο, έρχομαι λίγο σε εσάς. Ναι. Είναι 3 του Δεκέμβρη. Ξεκινάτε το πρωί. Φαντάζομαι ότι θα έχουν ληφθεί και για τον κόσμο που μας ακούει, για να γνωρίζει και μετακινείται, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους αθλητές. Χθες έμαθα από τον κύριο Παντελή ότι μαζί με τους 35 μαραθωνοδρόμους θα είναι και 14 ποδηλάτες σε αυτή την διαδρομή. Φαντάζομαι ότι όλα θα γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει ότι
Αυτός ο αγώνας αρχικά έχει γίνει θεσμός και δεν έχουμε το παραμικρό πρόβλημα, διότι εκτός της άλλης που έχουμε την υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, τροχέα Ηρακλείου, την δημοτική αστυνομία, τους εθελοντές σαμαρίτες στην ομάδα διάσωσης, τους εθελοντές σαμαρίτες Μεσαράς, την ομάδα διάσωσης Φίλιο Ζεύς και φανταστείτε και 45 μέλη του συλλόγου μας που από το πρωί στις 6 και μέχρι το απόγευμα στις 5 που τελειώνει ο αγώνας θα είναι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Φυσικά σε όποια σημεία περνούν οι αθλητές θα φεύγουν. Αλλά θέλω ο κόσμος... Τι ώρα ξεκινάει, ξεκινούν οι αθλητές, τι ώρα ξεκινούν? Ναι, 7 η ώρα θα ξεκινήσει το ποδήλατο, οι ποδηλάτες στα 140 χιλιόμετρα από την Κνωσό πηγαίνοντας στη Φεστό. Εκεί θα απολαύσουν το γεύμα που τους έχει ετοιμάσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμιλαρίου με τον πατέρα Ρουσάκη, που κάθε χρόνο να είναι καλά έχουν το γεύμα εκεί για τους ποδηλάτες, γιατί πρέπει να φάνε οι ποδηλάτες στα 70 χιλιόμετρα πριν επιστρέψουν πίσω. Να ευχαριστήσω τις κοινότητες Μυρών, Αγίων 10, Αγίας Βαρβάρας, Γόρτινας, Αγία Βαρβάρα, Δαφνών, τους πολιτιστικούς λόγους που κάθε χρόνο να είναι καλά μας βοηθούν, τους πάρα πολλούς χορηγούς μας, το μεγάλο χορηγό μας τη Ντόλε, που μας προσφέρει τις υπέροχες μπανάνες, και όλο τον κόσμο που θα είναι σε όλη τη διαδρομή να χειροκροτήσουν τους αθλητές. Συγγνώμη, είμαι λίγο κρυωμένος. Να σεβαστούν τον κόπο τους, γιατί φανταστείτε ότι μεταξύ των αθλητών των 34 που θα τρέξουν τα 70 χιλιόμετρα είναι και μια Ιταλίδα, η Γκουανταλίνα Ντανιέλα Μαρία Ταϊέτη, η οποία είναι τυφλή αθλήτρια. Θα τρέξει όλη την απόσταση δεμένη χέρι-χέρι με δύο συναθλητές. Ο ένας θα την πάει μέχρι το 35 και ο δεύτερος μέχρι το τερματισμό. Είναι συγκινητικό και μόνο που το διανοείσαι το να τρέξει αυτή τη μεγάλη απόσταση τυφλός αθλητής, καταλαβαίνετε πόσο ιδιαίτερες δυνάμεις και ψυχικές δυνάμεις έχει αυτό το άτομο. Επίσης, όλα αυτά για τον αθλητισμό, για χάρη του αθλητισμού. Λίγο, το μήνυμα που περνάμε είναι η ειρήνη. Η ειρήνη που καταπατείται τώρα τελευταίους δύο μήνες με κόσμο που σκοτώνεται δίπλα μας, με αθώα παιδιά που χάνουν τις ζωές τους. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, προσπαθούμε να περάσουμε ότι κάνουμε ειρήνη. Δεν, δηλαδή, πρέπει να σταματήσει αυτό που γίνεται. Πάντα ο σύλλογός μας είναι σε τέτοιες προσπάθειες μπροστάρης, αφού το 1998 είχαμε πάει στην Τουρκία και κάναμε αγώνα ειρήνης εκεί στα εδάφη, τα ελληνικά εδάφη της Σμύρνης. Κάναμε αγώνα ειρήνης για τα θύματα του πολέμου. Αυτό και το μήνυμα φέτος, η ειρήνη. Ένα τελευταίο που θέλω να πω, να παρακαλέσουμε τους φίλους συμπολίτες μας, οδηγούς, κυρίως στα κομμάτια της πόλης που η άφηξη των αθλητών ενδέχεται να είναι λίγο μετά τις 12, στο δύσκολο κομμάτι από τον Γιώφυρο και μέχρι την Κνωσό, δηλαδή ανεβαίνοντας 62 μαρτύρων, φτάνοντας στη Χανιόπορτα, από εκεί πλαστήρα λεωφόρο Κνωσού, να σεβαστούν τον κόπο των αθλητών, να είναι λίγο προσεκτικοί. Ζητούμε συγγνώμη αν τους φέρουμε κάποια αναστάτωση, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να γίνει αγώνας. Και κάτι τελευταίο, ο Παντελής δεν σας είπε πριν την προσπάθεια που έχει κάνει σε αυτόν τον αγώνα, είναι ο πολυνίκης του αγώνα αυτού, πρέπει να έχει κερδίσει τον αγώνα 15 φορές, έχει το ρεκόρ της διαδρομής. Και τότε που είχε κατέβει ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ενώ ο Παντελής νικητής εκείνη τη μέρα με πάνω από 25 λεπτά διαφορά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Να είστε καλά, κύριε Παντελή Καμπαξή, με όλα αυτά τα οποία κάνετε. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή επιτυχία, για να γνωρίζει και ο κόσμος τι θα γίνει την Κυριακή, και πάντα μέσα σε αυτό το πνεύμα του αθλητισμού, νους υγιής, εν σώματι υγιής. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.